Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού με το DJI Flip. Χτες η DJI έστειλε καινούριο firmware update, το κάναμε και σήμερα θα κάνουμε δοκιμή να δούμε ότι όλα είναι καλά. Δεν αναμένεται κάτι περίεργο, απλά είναι το πρώτο firmware update που έκανε η DJI για το καινούριο drone, οπότε καλό είναι να του ρίξουμε μια ματιά. Εκτός αυτού θα πετάξω και με το Mi 3 που δεν έχω ξαναπετάξει με το DJI Flip, παρόλο που το πήραμε το πακέτο με το Mi 3, πέταγα με το RC2, σήμερα θα πετάξουμε με Mi 3, να δούμε πώς πάει και με το Mi 3 και ότι είναι όλα καλά. Πάλι δεν αναμένεται κάτι περίεργο. Το ενδιαφέρον στη σημερινή πτήση είναι ότι ο καιρός δεν είναι πολύ καλός. Έχει ρηπές, έχει αέρα και μάλιστα θα σας το δείξω και στο κινητό. Η εφαρμογή AirData UAV μου βγάζει strong wind, gusts και είναι όλα στο κόκκινο. Και λέει ότι σε 45 λεπτά έχει 44% πιθανότητα να βρέξει. Εγώ να σας πω την αλήθεια δεν το βλέπω για βροχή, αλλά για τον αέρα και τις ρηπές νομίζω ότι είναι 100% μέσα. Πάμε να στήσουμε το DJI Flip κάτω, να απογειωθούμε, standard range test, δοκιμή των modes που έχει, να δούμε ότι είναι όλα καλά και τα λέμε. Έπρεπε να κάνω ένα γρήγορο firmware update στο Mi 3 για να μπορέσει να συνδεθεί με το Flip. Δεν το είχα χρησιμοποιήσει καθόλου από τη στιγμή που το πήρα και είναι το Mi 3 που είχα από πριν, όχι το Mi 3 συσκευασία. Πάμε μέσα να πετάξουμε. Θα τα βάλω όλα στο auto και τις φωτογραφίες για να μην ασχολούμαστε. Ωραία. Ο καιρός, εντάξει, έτσι και έτσι θα έλεγα, δεν βλέπω να χειροτερεύει ιδιαίτερα, βλέπω να έρχεται καλύτερος καιρός. Παρ' όλα αυτά πάμε γρήγορα, 28 δορυφόροι, βάζω να γράφει και ξεκινάμε. Δυναμώνω και λίγο το τηλέφωνο, το Flip είναι απάνω. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αέρα για να δούμε κάτι, ρηπές έχει κυρίως και μόλις σηκώθηκε είναι όλα ήρεμα, οπότε πάμε σιγά σιγά να απογειωθούμε ή μάλλον να απομακρυνθούμε. Έχω βάλει το απλό φιλτράκι της Freewell, δεν είναι ND. Είναι απλά το γυαλάκι, το προστατευτικό. Θα ανέβω στα 30 μέτρα. Το ακούω από εδώ, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι σίγουρα δυσκολεύεται περισσότερο. Το βλέπω ότι δεν πάει ακριβώς ευθεία, τώρα έπιασε την ευθεία. Θα πάμε στο χιλιόμετρο και εν συνεχεία θα γυρίσουμε πίσω να δοκιμάσουμε τα διάφορα mode, ότι είναι όλα καλά. Οπ, οπ, το βλέπετε, μας σπρώχνει. Με σπρώχνει πολύ, οπότε βλέπω strong wind. Δεν νομίζω. Εδώ τώρα είμαι κόντρα στον αέρα και πηγαίνω προς τα δω επίτηδες, θα χαμηλώσω λίγο ύψος για να μπορέσω να βοηθήσω λίγο τον drone και όπως βλέπετε μόλις κατέβηκα ύψος έφυγα, φαίνεται από κάποιο συγκεκριμένο ρεύμα που είχε σε εκείνο το ύψος και είμαι εντάξει. Η μπαταρία μου είναι ok. Εγώ θα προχωρήσω λίγο ακόμα, αν δω τα σκούρα θα γυρίσω, δεν ανεβαίνω πάλι πίσω στα 30 μέτρα, θα μείνω εδώ στα 27. Μου βγάζει συνέχεια strong wind. Βλέπω ότι η πηξιδούλα αριστερά είναι γυρισμένο και κοντράρει το drone και βλέπετε είναι στα όρια του αυτή τη στιγμή και ο αέρας δεν είναι πολύς. Θα προσπαθήσω να έρθω πίσω σιγά σιγά γιατί είναι στα όρια του και δεν έχει πολύ αέρα. Ήταν αναμενόμενο, θα το βάλω και στο sport mode αν χρειαστεί. Βλέπω εδώ ότι με σπρώχνει, οπότε εγώ θα πάω έτσι και θα το βάλω και στο sport mode λίγο να δώσουν παραπάνω τα μοτέρ για να μπορέσουμε να έρθουμε πίσω. Όπως βλέπετε κοντράρει πάρα πολύ με sport mode και είμαι στο 4. Να περάσω το δρόμο θέλω και εν συνεχεία δεν περίμενα να έχει τόσο πρόβλημα, να σας πω την αλήθεια.
Δεν περίμενα, αλλά βλέπω ότι τώρα μόλις περάσουμε το δρόμο είμαστε σε έτσι, το βλέπετε ότι είναι το σημείο εδώ πέρα, σαν λοφάκι ας πούμε. Θα κατέβω λίγο να βοηθήσω με τα χίλια ζόρια. Και άλλο λίγο. Δυστυχώς θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να βρούμε το σημείο που θα μας βοηθήσει ο αέρας για να έρθουμε πίσω. Και νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Σε αυτό το σημείο θα κατέβω προς τα κάτω να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το έδαφος, ότι κοντά στο έδαφος δεν έχει. Έχω βάλει normal mode πάλι και είμαστε ok. Νομίζω ότι 100% μόλις αποδείξαμε ότι το DJI Neo δεν είναι για πολλά όσο αφορά τις καιρικές συνθήκες. Κάτω στο έδαφος, όταν είσαι δηλαδή κοντά 10-15 μέτρα από το έδαφος, δεν έχει πρόβλημα, είναι όλα εντάξει. Αλλά σκεφτείτε ότι εγώ τώρα είμαι σε ένα σημείο αμφιθεατρικό, που σημαίνει ότι πηγαίνοντας προς τα κάτω είναι πιο ψηλά. Δηλαδή εδώ μπορεί να μου λέει 30 και κάτω εκεί να είναι 50. Που σημαίνει ότι ο αέρας είναι πολύ πιο δυνατός. Άρα δεν είναι για πολλά, δεν έχει πολύ αέρα. Το Mini 4 Pro είμαι σίγουρος, το ξέρω, γιατί έχω πετάξει σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Δεν θα είχε κανένα θέμα. Το Flip όμως τα βρήκε λίγο σκούρα και νομίζω το αποδείξαμε σε αυτό το βίντεο σήμερα. Πάμε λοιπόν όμως να έρθω προς τα δω. Κάτσε μη φάμε καμιά κολόνα. Ωραία. Λοιπόν, και να σταματήσω το βίντεο και να πάμε να δούμε λίγο τα mode, ότι είναι όλα εντάξει. Καταρχάς να βγάλουμε μια φωτογραφία, να δούμε ότι είναι εντάξει φωτογραφίες. Θα πάρω και πόζα. Η δεύτερη φωτογραφία που είναι, ωραία, εδώ είναι. Οκ. Okay. Και quick shots, πανόραμα θα κάνουμε μία. Όπως το βλέπετε τώρα είμαι κοντά, τώρα θα φανεί νομίζω. Θα πάω λίγο πιο κοντά. Νομίζω δεν το πρόλαβα. Έπρεπε να το δείτε που κυριολεκτικά έγερνε σχεδόν 45 μοίρες, αλλά δεν το πρόλαβα. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε ένα σφιέρ. Ας βγάλουμε ένα σφιέρ έτσι που είναι μεγάλο, να το δούμε και πώς θα αντιδράσει. Βάλτε γυαλιά μου λίγο, γιατί όλος ο ήλιος είναι μέσα στα μάτια μου. Βλέπω ότι γυρνάει καλά, αλλά σας είπα είμαι κοντά στο έδαφος αυτή τη στιγμή. Τα σκούρα τα βρίσκει μόλις πιάσει τα ρεύματα πάνω. Οπότε με ένα βίντεο δοκιμής firmware σήμερα βγάλαμε πολύ σημαντική πληροφορία, η οποία έχει να κάνει με την πτυτική ικανότητα του Flip σε μη ιδανικές συνθήκες. Δεν μπορώ να πω ότι είναι προβληματικές συνθήκες σήμερα, αλλά δεν είναι ότι δεν έχει καθόλου αέρα και είναι όλα τέλεια. Έβγαλε το sphere, είναι εντάξει και αυτό, και θα πάω να κάνω και ένα quick shot, παιδιά, σε μένα. Θα έρθω λίγο προς τα δω, το φέρω. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρείται, δεν μπορώ να πω ότι. Εδώ το βλέπετε σχετικά ακίνητο, αλλά μόλις πάρει λίγο ύψος αρχίζει και παιδεύεται. Θα πάμε να κάνουμε ένα drone και θα διαλέξω εμένα και θα το βάλω στα 20 μέτρα εδώ κοντά, γιατί όπως είδαμε ο καιρός δεν είναι για πολλά. Πατάω start και πάμε να κάνουμε το drone μας, να δούμε ότι είναι εντάξει. Νομίζω το βίντεο σήμερα το είδαμε, το firmware μια χαρά είναι, αλλά απέδειξε πολλά περισσότερα για το πού μπορούμε να πετάμε το Flip και νομίζω ότι θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα. Αν το βλέπετε και στον αέρα γέρνει αρκετά και υπάρχει μια σχετική αστάθεια, θα έλεγα. Ήρθε η στιγμή να προσγειωθούμε, ερχόμαστε εδώ. Εδώ σε αυτό το σημείο που είμαι κόβει, γι' αυτό το έχω διαλέξει άλλωστε, για να ξέρω τουλάχιστον ότι ακόμα και αέρα να έχει,
κοντά στο σημείο στο οποίο, μάλλον στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι εδώ και προσγειώνομαι, δεν θα έχω θέματα με αέριδες, οπότε θα μπορέσω να προσγειωθώ μια χαρά. Και είναι για όλα τα ντρόουν αυτό το πράγμα. Να έχετε υπόψη σας και εσείς να βρίσκετε ένα σημείο το οποίο να είναι σχετικά προστατευμένο, αν μπορείτε βέβαια, και να κοιτάτε πάντα τις καιρικές συνθήκες. Σήμερα τις είδα τις καιρικές συνθήκες, αλλά επίτηδες ήθελα να κάνουμε αυτή τη δοκιμή να δούμε την αντίδραση και νομίζω βγάλαμε πολλά καλά συμπεράσματα και χρήσιμα συμπεράσματα για το DJI Flip. Το firmware είναι μια χαρά, φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να προχωρήσετε στην αναβάθμιση. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!